Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Μαρέδη, τον Διευθυντή Σύνταξης του thenewspaper.gr, για να σχολιάσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι από χθες, όπως γνωρίζουμε, η μικρή Λυδία βρίσκεται στην Αλόνισο. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Όντως έτσι είναι, καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Βρίσκεται λοιπόν στην Αλόνισο και προσπαθεί να αποκτήσει την ηρεμία και εκείνη, και η μικρή Λυδία, αλλά και οι γονείς της Καρολάιν. Πρέπει να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο αναφέραμε πρώτα στην εκπομπή σου χθες, ότι την έκκληση δηλαδή που απίθυνε η οικογένεια στις τηλεοπτικές κάμερες και εσείς το σεβαστήκατε πρώτοι και μπράβο σας, αποσύροντας έτσι και το τηλεοπτικό συνεργείο αλλά και τα επίμαχα πλάνα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί θέλουν πλέον να ζήσουν ελεύθεροι, θέλουν να κάνουν μια καινούργια αρχή στην ζωή τους μαζί με το βρέφος, μαζί με τη μικρή Λυδία, χωρίς τις τηλεοπτικές κάμερες να τους καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα, ο κύριος Χαρμάνης Θες, ο δικηγόρος της οικογένειας, αμέσως μετά όσα είπαμε εδώ στην εκπομπή, επιβεβαιώνοντάς μας απόλυτα, μίλησε για ασφαλιστικά μέτρα. Αν δεν απομακρυνθούν δηλαδή μέχρι σήμερα οι τηλεοπτικές κάμερες και οι φωτογράφοι από το σημείο, θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των τηλεοπτικών καναλιών. Καταλαβαίνουμε την πλευρά. Καλά, εννοείται, και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ το έκανα στη θέση του. Εντάξει, και πρέπει να το σεβαστούμε όλοι αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουν, παιδιά, την ισορροπία του παιδιού. Δεν το συζητώ δηλαδή αυτό. Ναι. Έλα, Δημήτρη. Ακριβώς. Γιατί πρέπει το παιδί, το λέγαμε και χθες, να βγει την βόλτα του, να μπορέσει να κάνει τα πρώτα του βήματα ως φυσιολογικό παιδί και όχι ως ατραξιόν. Έτσι. Να πάει στην πλατεία του χωριού, βρίσκεται 150 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας. Πρέπει να μπορεί να βγει στο μπαλκόνι η μητέρα της Καρολάιν με αυτό το παιδί. Νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε όλοι και νομίζω ότι θα το κάνουμε. Δηλαδή, μιλώντας και με όλους τους συναδέλφους χθες, άρχισαν σιγά σιγά τα συνεργεία να απομακρύνονται και ευτυχώς νομίζω πια θα έχουμε όλοι μια πιο διακριτική στάση απέναντι τουλάχιστον στο παιδί. Προφανώς τα φώτα είναι στραμμένα στην υπόθεση και θα είναι για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ναι. Αλλά νομίζω εκεί είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, πρέπει να το αφήσουμε στην ησυχία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα έτσι, που ήσουν μαζί μας και μας βοήθησες και μας ενημέρωνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είσαι εξαιρετικός. Θέλω να σου το πω αυτό. Το συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά και με τη δημοσιογραφική ομάδα και είναι. Τα μηνύματα που έχω λάβει από τον κόσμο είναι πάρα πολύ όμορφα. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ μένεις στο Βόλο, έτσι δεν είναι? Ναι, μεταξύ Βόλου και Αθήνας. Και το thenewspaper.gr είσαι διευθυντή σύνταξη εκεί. Ακριβώς. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Μπράβο. Χωρίς υπερβολές. Δίνει την είδηση και αυτό είναι. Συγκροτημένα πάντα. Μην μου πλέκετε το εγκόμιο. Όχι, το είπαμε γιατί αλήθεια.